ευγενικός ανοιξιάτικος ήλιος πέφτει πάνω στα βουνά και τα χιόνια που λιώνουν γεμίζουν τα ποτάμια των βουνών, τα βουνίσια βοσκοτόπια τεινάζουν τη χειμωνιάτικη κουβέρτα τους και τα αγριολούλουδα ανθίζουν. Για όλα τα ζώα έφτασε η ώρα της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Είναι ελεύθερα από τη δρυμύτητα του χειμώνα. Είσαι μακριά από το κοπάδι του πατέρα σου, Μπουμ Μπουμ. Είναι άνοιξη, κυρία Ντίγκο. Το κοπάδι πλησιάζει αργά τους νέους καταράκτες και βαριέμαι. Είμαι περίεργη. Υπάρχουν τόσα για να μάθω. Καλά τα λες, Μπουμ Μπουμ, όμως είσαι πιο ασφαλής με το κοπάδι. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, κυρία Ντίγκο, όμως ο πατέρας μου έχει εμπιστοσύνη. Με έχει διδάξει καλά, αλλιώς ποτέ δεν θα μ' άφηνε να απομακρυνθώ. Πολύ καλά. Πάντως πιστεύω ότι θα ήσουν πιο ασφαλής με το κοπάδι. Από τότε που χιόνισε, σήμερα είδα τους πρώτους ανθρώπους με τα άλογα και τα σκυλιά τους. Πού? Στην κοιλάδα, στενός λαιμός. Ενδιαφέρουσα είδηση για τον Τόκα. Ώστε τους είδες στην κοιλάδα, στενός λαιμός. Ευχαριστώ. Καλύτερα να φύγω και πάλι ευχαριστώ. Αχ, νεαρή. Μοπόκε, μοπόκε. Καλημέρα, Μωμόκε, ακόμα δεν κοιμήθηκες? Μοπόκε, μοπόκε, η άνοιξη έρχεται. Το γρασίδι φυτρώνει. Ο άνθρωπος πού να είναι άραγε? Αυτό αναρωτιόμουν κι εγώ, Μωμόκε. Όσο πιο πολλά ξέρουμε για αυτόν και το είδος του, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Ασφαλείς είσαι και θα είσαι. Μόλις δεις άνθρωπο, βάλ' το στα πόδια. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, Μωμόκε. Όπως πάντα θα προσέχω. Καλόν ύπνο. Καλά θα κοιμηθώ, διότι ύπνω πολύ χρειά. Έτσι δεν κάνουν πάντα, σύμφωνα με την κυρία Ντίκο. Υπάρχουν κι άλλοι στην κοιλάδα στενός λαιμός. Για άγρια άλογα. Υπάρχει κίνδυνος. Πάμε να ειδοποιήσουμε και τους άλλους. Άντα πρέπει να πάρουμε το κοπάδι από εδώ, κινδυνεύουμε. Δεν έχουμε που να κρυφτούμε, οι άνθρωποι σχεδιάζουν να κυνηγήσουν. Ο Μπρόλγα δεν είναι εδώ, Μπουμ Μπουμ. Πιθανότατα να είναι στο αγαπημένο του μέρος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς αυτόν. Μα είδα ανθρώπους. Αν δεν κινηθούμε θα μας πιάσουν. Αν υπάρχει κίνδυνος, ο Μπρόλγα θα μας ενημερώσει. Μα δεν ξέρει, δεν τους είδα. Εσύ ηγείσαι. Οι άλλοι σε σέβονται. Πες τους να φύγουν. Στον πατέρα σου δεν αρέσει να αναλαμβάνουν άλλες πρωτοβουλίες. Thank you.
Γρήγορα στην άκρη! Γρήγορα στην άκρη! Συγγνώμη, Θώρα. Αν πρόκειται να βγουν για κυνήγι, δεν πρέπει να φύγουμε, Θώρα. Φοβάσαι τη μοναξιά, Θώρα. Όχι, έχω ένα σχέδιο και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Χρειάζεται τη βοήθειά μου? Ναι, Άρο, χρειάζομαι τη δική σου βοήθεια και του Στόρμ. Ακόμα και αν το μικρό μας σκοπάδι είναι ασφαλές, ίσως υπάρχουν άλλα άγρια άλογα που δεν έχουν ειδοποιηθεί. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να βοηθήσεις να δραπετεύσουν, ακόμα και αν έχουν παγιδευτεί. Τότε πάμε, Θώρα. Είναι μαζί σου. Θα έρθεις, Άρο? Εγώ τι θέλετε να κάνω? Θα σου εξηγήσω μόλις φτάσουμε. Άντε, χάνουμε χρόνο. Περιμένετε! Γιατί εγώ? Επειδή είσαι μεγαλός όμως. Επειδή είσαι δυνατός. Επειδή μπορείς να πηδήσεις. Έχει σημασία, Άρο, ή είσαι μαζί μου ή όχι. Εμείς φεύγουμε. Σωστό και αυτό! Σωστό και αυτό! Ωχ, Γούπατ, χαίρομαι που σε βλέπω! Αου! Πίστευα ότι θα έμενα εδώ για πάντα! Δεν μπορώ να φτάσω στην εξώπορτά μου, έτσι δεν είναι? Κάποιο χαζό άγριο άλογο έβαλε το πόδι του στη σκεπή μου! Συγγνώμη, Γούπατ, βιάζομαι πολύ, θα με βοηθήσεις να το βγάλω? Σωστό και αυτό! Σ' αρέσει, ε! Διέλυσες στο σπίτι μου και εγώ πρέπει να σε βγάλω τώρα! Ωχ, Γούπατ, γεια σου, σε παρακαλώ. Πρέπει να βρω τον πατέρα μου και να τον ειδοποιήσω για το κυνήγι. Είναι πήγον. Εσύ ήρθες και μου διέλυσες το σπίτι? Δεν έχω σπίτι, περιπλανιόμαστε ελεύθερα. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, Μπουν. Δεν με νοιάζει, σκάψε. Σκάβω, σκάβω, εντάξει, μην γκρινιάζεις, σκάβω. Πότε θα κάνουμε κάτι, να καταλάβουν ότι αξίζουμε? Υπομονή, Άρο. Θα περιμένουμε μέχρι να βγουν και μετά θα χτυπήσουμε. Εκεί! Σε ευχαριστώ, Γούπατ. Σου χρωστώ μια χάρη. Μία! Μία! Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι αγνωμοσύνη. Την έσωσα και δεν μπορεί να κάτσει να με βοηθήσει να φτιάξω τη στέγη η οποία καταστράφηκε εντελώς! Τι αγνωμοσύνη, τι αγνωμοσύνη! Σάλιξη, δεν μπορείς να μην της δώσεις σημασία, έτσι δεν είναι ισχυρή και εκπληκτική, Μπρόλγα? Ο ήλιος σε ζεσταίνει, ο ουρανός καθαρός για να πετάξεις. Όχι ότι πετάς και πολύ μεγαλόπρεπε. Εγώ όμως πετάω. Ή μάλλον θα το έκανα αν δεν μου άρεσε να περιφέρω με ασκόπος και να τεμπελιάζω όπως τώρα. Σ' αρέσει να τρίβεσαι. Έτσι δεν είναι? Ευγενική και αγνή. Ήθελα μόνο... Ηρεμία και ησυχία είναι επίσης καλές. Πατέρα, πατέρα! Το πόδι σου. Δεν είναι τίποτα. Το κοπάδι μας κινδυνεύει. Οι άνθρωποι βγήκαν για κυνήγι. Τι είπες? Κουραγκόγκ. Μα είπα το δυναμία σου. Κάντο. Μάλιστα, κύριε. Πάμε στο κοπάδι. Γρήγορα πίσω από τους βράχους. Ο
Ελπίζω ο Μπούμ Μπούμ να ειδοποιήσει τα άλλα άλογα. Ελάτε εσείς οι δύο καλύτερα να φύγουμε από εδώ. Εντάξει, έφυγαν. Να πιάσουμε δουλειά. Ξέρω ακριβώς τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι. Έχουν μια συνήθεια. Τρομάζουν το κοπάδι, το οδηγούν σε μια κοιλάδα χωρίς έξοδο και μετά το οδηγούν σε χώρο συγκέντρωσης για μεταφορά. Πρέπει να νομίζουν ότι δεν ξέρουμε τι σχεδιάζουν. Να το καταλαβαίνουν όλα τα άγρια άλογα. Ναι! Το ήξερα ότι ήταν καλός για κάτι. Ο Μπουρμπούρ λέει αλήθεια για τους ανθρώπους. Δεν περίμενα εσένα να μου το πεις. Τι ετοιμάζουν οι άνθρωποι? Μετακινούνται! Αυτοί! Ας ελπίσουμε ότι δεν καθυστερήσαμε. Μπορείς να μας ακολουθήσεις παρόλο που έχεις χτυπήσει το πόδι σου, Μπουρμπούρ? Καλά είμαι, πατέρα. Αλήθεια. Όμως καλύτερα να προπορευτείς. Δεν θα είμαι πολύ πίσω. Πολύ καλά. Ακολουθήστε με! Πηγαίνουμε με στην κοιλάδα, στενός νεμός! Το ξέρω. Προσπάθησα να τους πας στα δέντρα. Άσε σε μένα τους ανθρώπους. Κύριε! Όχι τώρα, κούλα κόκ! Μην κατευθύνεστε προς... Άνθρωποι και γενόδωροι, αράντα και οι φοράδες. Δύο φοράδες. Δεν έφτασα στα δέντρα. Μπουλμπουλ, δες τι μπορείς να κάνεις. Και φρόντισε να μην σε πιάσουν. Ωχ, το πόδι μου! Πρέπει να φύγω γρήγορα, αλλιώς την πατήσαμε όλοι μας. Βαράντα, πήγαινε στα δέντρα! Όχι, δεν μπορούμε να τους ξεφύγουμε. Πηγαίνεις κατευθείαν στην παγίδα, ακολούθησέ με στα δέντρα. Ωχ, όχι! Μπουρμπούρ! Ξεχάστε τα δέντρα, ακολουθήστε με! Τι κάνεις, Στόρμ? Πηγαίνεις κατευθείαν στην περίφραξη. Θα παγιδευτούμε. Ξέρω τι κάνω. Μείνε κοντά μου. Ευτυχώς, εμπιστεύομαι. Έλα λοιπόν λίγο πιο γρήγορα. Μπορείς να τα καταφέρεις. Φύγετε, πειρατές του ουρανού. Αυτό χαζοπουλάρι τους οδηγεί κατευθείαν στην παγίδα.
Παγιδευτήκατε. Τι, τα κυκλειδώματα είναι πεσμένα. Γρήγορα, χωριστείτε. Στόρμ, πήγαινε προς το Ράμψη για να σιγουρέψω ότι η παρέα μας είναι ασφαλής. Άρου, οδήγησε τους άλλους στο κοπάδι του Πρόλκα. Θα περιμένω εδώ μέχρι την τελευταία στιγμή. Μετά θα πάω προς τη λίμνη. Τώρα φύγετε. Ακολουθήστε με! Τα πούμε τώρα. Αντίο, Μπουρμπούν. Ευχαριστώ, Στόρμ. Τώρα να προσέχεις. Την ασημένια χέτη θα σε πιάσω! Έπρεπε να δείτε πώς κατέστρεψα τα ξύλινα κυκλειδώματα! Κλώτσισα τα ξύλα! Κλώτσισα! Δεν φοβήθηκες για νεάρο? Να φοβηθώ. Εγώ να φοβηθώ? Ο φόβος δεν υπάρχει στο μυαλό μου. Έπρεπε να γίνει μια δουλειά και εγώ την έκανα. Αυτό είναι όλο. Ήσουν πολύ γενναίος, Άρο. Έσω στην Ελλάδα και τις φοράδες. Και τους δείξεις πίσω με ασφάλεια. Πίσω στο κοπάδι του Μπρόλκα. Έξυπνε, Άρο. Ξεγέλασε τους ανθρώπους. Ευχάριστα νέα, ευχάριστα νέα. Πάμε να διαβάσουμε τα ευχάριστα νέα. Τρεις καυγές για τον Άρο. Ζήτω. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Μπένι, αλλά δεν έκανα τίποτα. Όλοι σας κάνατε καλή δουλειά εχθές. Ευχαριστώ, Μπένι. Ακόμα και αν δεν το ξέρει ο Μπρόλκα, θα μας ευχαριστούσε πολύ αν το ξέρε. Και μπουν. Και μην ξεχάσεις. Και ας έχεις χτυπήσει το πόδι σου. Είναι καλό αδάμα στο άλογο. Και γενναία, έξυπνη, ανεξάρτητη, όπως η σοφή μητέρα σου, η Μπελ Μπελ. Αυτά και αν είναι κολακευτικά σχόλια, Μπένι. Κάρισε ένα μπουλμπούν. Το κοπάδι είναι ασφαλές. Πώς είναι το πόδι σου, κόρη μου? Καλά είναι. Έγινες μια καλή φοράδα. Χθες έδειξες υπευθυνότητα, κουράγιο και αυτοτέλεια. Δεν θα μπορούσα να ζήσω κάτι περισσότερο από την κόρη μου. Πρέπει να πάω στην οικογένεια. Πρέπει. Πατέρα! Αυτή η στιγμή είναι κατάλληλη να σου πω ότι θέλω να φύγω. Ναι, μετά άλογα της ηλικίας μου, να φτιάξω τη δική μου ζωή. Υποθέτω ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα. Δεν μπορώ να πω ότι την περίμενα με ανυπομονησία. Θα μου λείψεις, Μπουλμπούν. Άμα νιώθεις ότι είσαι έτοιμη, και εγώ το πιστεύω ότι είσαι, έτσι πρέπει να γίνει. Αντίο, Μπουλμπούν. Να μας επισκέπτεσαι συχνά. Αντίο, πατέρα. Θα τα πούμε σύντομα. Είμαι να είσαι νέος, ευγενικέ κύριε. Η ελευθερία να φεύγεις από το σπίτι. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Όταν ήμουν νέος, αν δεν σκάσεις, δεν θα προλάβεις να γεράσεις. Άσε με μόνο. Χρειάζομαι να μείνω μόνος. Ξέρω, ποτέ δεν με θέλουν. Έπρεπε μόνο να το πεις. Μπουρμπούρ. Δεν θα με συγχαρείς? Φυσικά, συγχαρητήρια. Ναι, συγχαρητήρια, Μπουλμπούν. Γιατί σε συγχαίρομαι ακριβώς?
Για την ελευθερία μου. Σήμερα άφησα το κοπάδι και την παιδική μου ηλικία. Να τρέξω μαζί σας. Φυσικά, είσαι φίλη μας. Την Μπρόλκα. Μην ανησυχείς, Στόρμ. Έφυγα με τις ευλογίες του πατέρα μου. Φυσικά δεν ξέρει ότι θα τρέχω μαζί σας. Επομένως πρέπει να προσέχουμε τον κατασκοπό του, τον Κούραγκονγκ. Πέροχα. Να κάνουμε κάτι παρέα. Αγώνα ταχύτητας μέχρι την κορυφή του Ράμσκετ. Πάμε. Έτσι λοιπόν, τα τρία άλογα είναι μαζί. Τρέχουν, κάνουν παρέα και μοιράζονται ο ένας την εμπειρία του άλλου. Μια ακόμη φορά ξέφυγαν από τα κόλπα του ανθρώπου. Όμως δεν κινδυνεύουν μόνο τα άγρια άλογα από τους ανθρώπους. Και όλα τα άλλα ζώα. Κάτι έχουν να φοβηθούν. Άλλα ζώα. Έτσι είναι η ζωή. Το κόλπο είναι να μην σε πιάσουν. Έτσι το έχει σχεδιάσει η μητέρα φύση. Έτσι είναι εδώ και αιώνες. Όλοι γνώριζαν τη διαδικασία. Ώσπου ήρθε ο άνθρωπος και πρόσθεσε ένα νέο στοιχείο στη ζωή της εξοχής. Το απρόσμενο. Το άγνωστο. Γρήγορα, πίσω στο λαγό! Σταμάτα να πυροβολείς, θα τα διώξεις. Έτσι κι αλλιώς, αγριόσκυλα κυνηγάμε. Α, μια σκηπή για αγριόσκυλα. Κοίτα εδώ, πατημασιές. Και πολλές μάλιστα. Κοίτα και εδώ, τρίχωμα πάνω στο θάμνο. Φαίνεται ότι δεν πήγαν προς το Ριάκι.
Τα μισώ τα αγριόσκυλα. Αξιολείπητα, βρώμικα και ατίθασα. Κατά τη γνώμη μου. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε χωρίς αυτά, ε? Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει αμοιβή για τις ουρές των αγριόσκυλων, εγώ θα τα κυνηγάω. Ναι. Ό,τι και να γίνει, μη σταματήσετε να τρέχετε. Κύριε Αντίγκο, η γιαγιά τρέχεται. Όσα ήταν, τι καλά που σε συναντήσαμε, είναι πήγον. Σε αυτή την περίπτωση είμαι ο κατάλληλος για να κοιτάξω. Ναι, μήπως μπορείς να δεις που είναι ο Θώρα. Θώρα, Θώρα, γιατί πιστεύεις ότι εκείνος θα σε βοηθήσει πιο πολύ από μένα? Πολύ καλά, ίσως μπορείς να με βοηθήσεις εσύ. Και βέβαια, και βέβαια, πες μου. Πέσαμε πάνω σε κάτι αγνώστους ανθρώπους στην εξοχή. Ναι, και λοιπόν, πιθανόν να έρθανε για μια βόλτα στη φύση. Βόλτα στη φύση με καραμπίνα? Μα δεν άκουσες τους πυροβολισμούς? Πυροβολισμούς? Άκουσα κάτι μπουμπουνιτά από μακριά. Έχεις μεγάλη φαντασία, κυρία Ντίγκο. Προφανώς είχετε καταιγίδα. Από εκεί! Όχι! Τι έγινε το φω? Να πάρει, μου ξέφυγε. Ναι, και τρόμαξε και τα αγριόσκυλα. Μονόφθαλα με Ντίκ. Άσε το όπλο και βάλει ένα χεράκι να φτιάξουμε τις παγίδες. Και ίσως στο ταξίδι αυτό να βγάλουμε και λεφτά. Άνθρωποι, είμαι σίγουρος πως είναι άνθρωποι. Καμία φυβολή, άνθρωποι, έχεις δίκιο. Καλά τους είδες. Πού πήγε? Να δημιουργήσει πρόβλημα. Άνθρωπος δεν είναι. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε αυτό μου. Να κάνουμε κάτι. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Να ειδοποιήσουμε τους άλλους. Θα μπορούσαμε, αλλά μετά θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Και να γυρίσουμε πίσω. Μπορεί να κινδυνεύουμε. Καλύτερα να μην ανακατευτούμε. Θα τους αγνοήσουμε, θα τους αγνοήσουμε και θα φύγουν. Τι λες? Αφέντη, αφέντη. Τι είπατε, Σκαρουγόγκ? Άνθρωποι, μεγαλειότατε, μνημειώδη, στην εξοχή. Τι? Πού? Έπιασε κανένα άγριο άλογο? Όχι, αφέντη, αλλά κάτι κακό ετοιμάζουν. Πυροβόλησαν στο Σαΐτα. Σκοπευτές. Το χτύπησαν. Δεν τα κατάφεραν, αφέντη. Δεν έχω ξαναδεί τον ηλίθιο να τρέχει τόσο γρήγορα. Είναι όντως πιο γρήγορος και από Σαΐτα. Είναι σοβαρό το θέμα, Καργόγκ. Θέλω να πας πίσω. Να τους ακολουθήσεις και να παρακολουθήσεις τις κινήσεις τους. Μα ευγενικέ μου αυτοκράτορα, αυτοί πυροβολούν οτιδήποτε κινείται. Και λοιπόν? Μπορεί να κινδυνεύσω. Εντάξει, εντάξει, αξιολάτρευτε, πάω, πάω. Ακούω φασαρία. Κανονίσω εγώ. Αναρωτιέμαι τι είναι ανησυχή τα πουλιά. Μάλλον διαδίδουν τα τελευταία νέα. Ξέρεις τι κουτσομπόλιδες είναι? Όχι, όχι, κάτι άλλο συμβαίνει. Άκου τις κραυγές τους. Μοπόκ, μοπόκ. Μοπόκε, μοπόκε. Μπορεί να ακούγονται ανάστατοι, αλλά μην είστε αδιάκριτοι. Γεια σου, μοπόκε. Μοπόκ, μοπόκε. Ξέρεις τι έχουνε, μοπόκε? Μοπόκ, μοπόκε. Δεν είμαι κλέφτης ούτε βάνδαλος και δεν μιλάω για τα σκάνδαλα. Πολύ μας βοήθησες. Ευχαριστούμε. Θα πάω να δω τι συμβαίνει. Έρχεσαι? Στα πουλιά είναι πολύ καλά. Αλλά εγώ θα πάρω έναν υπνάκο. Mm.
ξέρω ότι αυτό δεν ακούγεται σαν απλό κουτσομπολιό των πουλιών. Ακούγονται σαν να έχουν πρόβλημα. Όταν υπάρχει πρόβλημα στην εξοχή, συνήθως οφείλεται στους ανθρώπους. Κάποιος ετοιμάζει κάτι κακό. Το νιώθω. Ατιμή κυνηγή. Ψάχνουν για αγριόσκυλα για να πάρουν την αμοιβή. Για να δω. Πρέπει να υπάρχουν και άλλες παγίδες τριγύρω. Σίγουρα. Σκυλών, αλλά είναι επικίνδυνη για όλα τα ζώα. Τι να κάνουμε? Φύγε από εδώ προσεκτικά και διάδωσε το σε όλα τα πλάσματα του βουνού για να έχουν το νου τους. Καλύτερα. Τι πρωινό. Ο ήλιος ίσα που έχει ανατύλει και με έστειλαν σε αποστολή. Φράτησε το πιο γενναίο και γρήγορο άλογο στην εξοχή μου, είπαν. Ορίστε, εδώ πρέπει να ψάξω πρώτα. Όπως τα λες, παχυκέφαλη, τι μπορώ να κάνω για σένα? Α? Να μου πεις πού θα βρω τον φόρα. Νάτος. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο για τις Γιαλαμάν. Η γυναίκα του Μπένι, η Σίλγη, ψάχνει να σε βρει. Είναι πολύ αναστομένη και χρειάζεται τη βοήθειά σου. Πρέπει να έρθεις μαζί μου αμέσως. Η Σίλγη έρχεται σε εμάς. Πλησιάζει το οροπέδιο. Σίλκη, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι τώρα, αλλά δεν ξέραμε σε ποιον να απευθυνθούμε. Μα τι συνέβη? Πού είναι ο Μπένι? Η κόρη μας πιάστηκε σε παγίδα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Το πόδι της σκίστηκε και μοραγεί. Ο Μπένι περιμένει εκεί και... Μην πεις τίποτα άλλο. Μόνο δείξε μας τον δρόμο, Σίλκη. Καλή επιτυχία και να προσέχετε. Ευχαριστούμε, Παγκέφαλη. Εδώ ήταν, δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις, εδώ ήταν η παγίδα και η Τζόι μας έχει πιαστεί. Ω, Θόρα, ανησυχώ πολύ τώρα. Εδώ ήταν, δεν καταλαβαίνω. Τι να έπαθαν. Μη φοβάσαι, Σίλκη. Θα τους βρούμε. Πάει. Καλά, μικρούλα. Περδίκη θα γίνεις όταν έρχονται οι άνθρωποι στην εξοχή. Πάντα προβλήματα δημιουργούν. Ο επίδεσμος θα βοηθήσει το πόδι σου να γιάνει. Κι άλλος άνθρωπος. Δεν το πιστεύω, Μπένι. Η κόρη σου κινδυνεύει, αλλά σε βλέπω πολύ ήρεμο. Δεν κινδυνεύει, Θόρα. Δεν κινδυνεύει. Ο θανάσιμος εχθρός μας ο άνθρωπος την έχει απαγάγει. Πώς λες ότι δεν κινδυνεύει? Δεν θα την ξαναπάρεις πίσω. Τα σοφά ζώα έχουν το χαρακτηριστικό να ξέρουν ποιο να εμπιστευτούν, Θόρα. Να το θυμάσαι αυτό. Τα παιδιά που βρήκε η Μπουν Μπουν στο χιόνι σε εμπιστεύτηκαν και τα φρόντισες. Αυτό ήταν διαφορετικό. Ο άνθρωπος αυτός έστεισε παγίδα για την κόρη σου. Όχι αυτός, αυτός είναι δικός μας. Και τότε γιατί την έχει εχμάλωτη? Όταν η Σίλγη πήγε να σας βρει, κατάλαβα ότι όσο δυνατός και έξυπνος είσαι, Θόρα, δεν μπορείς να μας βοηθήσεις. Την παγίδα την έβαλαν άνθρωποι και η κόρη μου έπρεπε να ελευθερωθεί από άνθρωπο. Αυτός ο γεράκος ζει στην εξοχή σχεδόν όσο και εμείς. Δεν το καταλαβαίνεις?
Δεν τον έχω ξαναδεί. Μένει μόνος του, ζει μια ήσυχη ζωή. Έχει γίνει ένα με την εξοχή και τα ζώα. Ξέρει τι γίνεται και έχει προαίσθηση. Σαν και εμάς. Κάτι συμβαίνει, σωστά. Θέλεις να έρθω μαζί σου, έτσι. Εντάξει, έρχομαι. Τον αισθάνθηκε ότι χρειαζόμουν βοήθεια και με ακολούθησε. Βοήθεια. Βοηθήστε με. Μα τι μη κυνηγεί. Έρχονται στην εξοχή και πληγώνουν τα πλάσματα που κατοικούν εδώ. Φαινόταν πολύ νευριασμένος με τους ανθρώπους που έβαλα τις παγίδες. Αλλά με την κόρη μου ήταν πολύ ευγενικός. Έλα μικρούλα. Αν όλοι οι άνθρωποι ήταν σαν κι αυτόν, θα μαθαίναμε να ζούμε ειρηνικά μαζί τους. Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανένα μεγάλο άνθρωπο, Μπένι. Νομίζω ότι το ενστικτό σου είναι σωστό, Μπένι. Είναι πολύ ευγενικός μαζί της. Αυτός ο άνθρωπος είναι σχεδόν σαν και εμάς. Δεν θα θέλει να κρατήσει την κόρη μας. Να έχεις ετοιμότητα, Μπουνμπουν. Διασύνομαι κίνδυνο. Μην ανησυχείτε εσείς οι δύο. Θα τη φροντίσω σύντομα. Σύντομα θα είναι και πάλι μαζί σας. Και αν αυτοί οι κυνηγοί τολμήσουν να ξαναεμφανιστούν εδώ, θα μετανιώσουν πολύ που αναστάτωσαν την ησυχία της εξοχής. Σας το λέω αυτό. Δεν είσαι σίγουρος ότι κάνεις σωστό. Μην φοβάσαι τώρα. Είναι δική μου η κόρη και εγώ δεν φοβάμαι. Πάμε να ψάξουμε τώρα μήπως βρούμε τις υπόλοιπες παγίδες. Πώς θα την βγάλουμε? Σιωπή, Βουλιά. Ευχαριστώ. Μόποκε. Αν θέλετε την παγίδα να χαλάσετε, πρέπει κάτι να πετάξετε. Έλα, φτάνει πουλιά! Κοιτάξτε την. Δεν την πέτυχαν ούτε μία φορά. Τρέξτε! Ούτε αχυρώνα δεν θα μπορούσε να χτυπήσουν. Αν την πρώτη φορά αστοχήσατε, με επιμονή θα το πετύχετε! Θα το πετύχετε! Ouch. Έχω μια ιδέα. Όχι, όχι, όχι! Με άκουσες! Είπα όχι! Σε παρακαλώ, Γούμπατ. Την επόμενη φορά μπορεί να πιαστεί ένα από τα δικά σου παιδιά. Εκβιασμοί, απειλές. Αντά αυτά μου κάνεις τώρα. Γούμπατ, δεν είναι αλήθεια αυτό. Φορά που έχουμε συμφορά, όλοι στο Γούμπατ έρχεστε και με ξυπνάτε. Μου λέτε ποτέ ευχαριστώ? Όχι. Με έχει πει ποτέ κανείς γενναίο ή θαλαλέο? Με έχετε πει ποτέ θησαυρό? Όχι. Τίποτα, ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, δεν το κάνω. Αρκετά αλέχτηκα. Δεν το κάνω. Λίγο πιο αριστερά. Μα ποτέ δεν ακούτε. Ναι, ναι. Πολύ καλύτερα. Τώρα το κοιτάτε. Πρόξτε. Συνηθισμένο. Προσπαθώ να βοηθήσω και καταλήγω με καρούμπαλο. Yeah.
Γούμπατ, πρόσεχε. Ξέρω τι κάνω. Ευχαριστώ, Θόρα. Τώρα... το μεγαλοπρεπές τελείωμα. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε. Θα κάναμε χωρίς εσένα, Γούμπατ. Ναι, φυσικά. Παρακαλώ, χαρά μου να βοηθάω. Γεια σας τώρα. Γενέ, θαραλέ, ηρωικέ Γούμπατ. Περίμενε. Τι θέλεις? Υπέροχε Γούμπατ. Υπάρχουν κι άλλες. Κι άλλες. Δεν τους βλέπω πολύ χαρούμενες μου. Αναμφίβολα. Είναι δυσαρεστημένοι, θα τολμούσα να πω. Ενοχλημένοι και εκνευρισμένοι. Δεν συμφωνείς μου? Δυσομανούν από θυμό, παρελειούν τρελά, κάποιος θα πάθει κακό. Πρέπει να εντοπίσουμε τους άλλους. Ναι, πρέπει και πολύ γρήγορα μάλιστα. Νευριασμένοι άνθρωποι. Ναι, νευριασμένοι και κακοί. Είναι εξοργισμένοι που καταστράφηκαν οι παγίδες τους. Κλωτσάνε, φωνάζουν και θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Πάνε προς τον γύρο Χρυσοθύρα. Εξοργισμένοι και έτοιμοι για κάτι κακό. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Καλά, λες, Θόρα, θα τους ορμήσουμε. Ετοιμάστε για επίθεση! Ναι, πάμε, επίθεση, επίθεση. Περιμένετε εσείς δύο, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Αυτό θα έλεγε τώρα. Κι εγώ. Τι λες να κάνουμε, Θόρα? Είσαι, μικρούλα. Είσαι άνετα. Εδώ είσαι ένα γάτο σούρα γύρω ξεκούτι. Θα σου μάθω να μην χωρίς τη μύτη σου στις δουλειές μας. Μα τι, ω! Εσείς οι δύο φύγετε, απομακρυνθείτε, δεν θέλουμε τύπους σαν και εσάς εδώ. Ο δρόμο! Εμπρός, πουλιά! Πέρα αυτοκρατορική εξοχόντα. Ελπίζω να είχατε ευχάριστη ημέρα. Σταμάτησε την πολυλογία, Καραγκόγκ. Την έψω ανθρώπους. Α, ναι, οι άνθρωποι. Αφέντη, μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια και σιγουριά ότι δεν έχω κανένα έχνος τους. Να. Να υποθέσω λοιπόν ότι δεν είναι στην εξοχή. Υποθέτω πως ναι, αφέντη. Ναι, είναι μια υπόθεση που μπορείτε να την κάνετε. Μάλιστα, πήρα το μάθημά τους. Και εσύ, Θόρα. Ε? Κοίτα εκεί κάτω. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι επικίνδυνοι κι ας είναι κυνηγοί. Τώρα τα έχω δει όλα. Ε, μικρούλα. Δεν θα γυρίσουν σύντομα. Όμως οι άνθρωποι συνέχισαν να έρχονται στην εξοχή. Κάποιοι ήταν βίαιοι, κάποιοι ευγενικοί. Κάποιοι γίνονταν ένα με τη φύση. Γίνονταν κομμάτι της όπως τα υπόλοιπα πλάσματα. Και πως τα ζώα βοηθούν το ένα το άλλο, θα έρθει η στιγμή που θα βοηθήσουν και τους ανθρώπους.
καλύτερη νωρίς το πρωί. Όταν οι φωνές των πουλιών ενώνονται σαν σε συμφωνία. Ο οποίος δεν έχει συνηθίσει τους ήχους ή τις συνήθειες των πλασμάτων του βουνού, φανταζόταν ότι είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε άλλο. Όμως οι κάτοικοι της εξοχής πάντα προσέχουν και είναι σε φυλακή. Οι αισθήσεις τους τους προειδοποιούν όποτε πλησιάζει κάποιος εχθρός ή κάποιος φίλος. Μπαίνει, Σίλκι, πώς και από εδώ τόσο πρωί? Πηγαίνουμε στην καλύβα του γύρου Χρυσοθύρα για να φέρουμε την κόρη μας. Τη φρόντισε καλά. Το πόδι της είναι σχεδόν εντελώς καλά και είναι γερή και υγιής. Χαίρομαι που το ακούω. Θα είστε ευτυχισμένοι που την παίρνετε πίσω. Ασφαλώς τώρα. Είναι πλάσμα της άγριας φύσης και δεν πρέπει να συνηθίσει και πολύ τον άνθρωπο ακόμα και αν είναι καλός, ε. Θα χρωστάμε χάρη στον γέρο. Λυπάμαι που αμφισβήτησα τη σοφία σου, Μπένι. Είχες δίκιο για τον γέρο. Πρέπει να θυμάμαι ότι δεν είναι σκληροί όλοι οι άνθρωποι. Καλά που το θυμήθηκα. Ο άνθρωπος γύρισε στην καλύβα του νεκρού αλόγου, χωρίς το κοπάδι του αυτή τη φορά. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Θα μπορούσαμε να πάμε να δούμε τι γίνεται αργότερα. Αποκλείεται τώρα. Με έχουν ήδη πιάσει μια φορά. Θα μείνω μακριά από τον άνθρωπο. Χαίρομαι που υπάρχει ένα άγριο άλογο με λογική. Άντε ύπναρου, ξύπνα. Ήρθατε για την κόρη σας, έτσι? Είναι πανέτοιμη να γυρίσει στη φύση, αν βέβαια ξυπνήσει ποτέ. Σήκω, μικρούλα. Μαμά και μπαμπάς περιμένουν. Θα μου λείψεις, αλλά η θέση σου είναι στη φύση. Πήγαινε λοιπόν. Άντε, φύγε. Γύρνα γρήγορα στους γονείς σου. Φύγε, κοριτσάκι μου, οι γονείς σου χάνουν την υπομονή τους. Φύγε αυτή τη στιγμή και να προσέχεις. Προχώρα λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να το γυμνάζεις. Να πονάει ακόμη. Εντάξει, μπες μέσα. Και μην νομίζεις ότι η μητέρα σου και εγώ δεν προσέξαμε την επιθυμία σου να μείνεις με τον άνθρωπο, ε? Τυχό. Θυμάσαι τότε που τον κυνηγούσαμε και τον χάναμε συνέχεια στο χιονοθύελλα. Εξαφανιζόταν συνέχεια μέσα στο λευκό τοπίο. Σαν μαγεία. Λένε κάτι ιστορίες γι' αυτόν. Αυτό το άγριο άλογο με την ασημένια χέτη έχει κορυδέψει πολύ κόσμο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι φάντασμα. Δεν είναι φάντασμα, φιλαράκο, έτσι δεν είναι? Ε? Εμείς δεν κυνηγάμε φαντάσματα. Α, τ' άκουσες αυτό ήχο? Είναι εκεί πέρα και μας παρακολουθεί. Μην το παίρνεις πάνω σου.
Θα σε πιάσω κάποτε. Μποποκέ, μποποκέ, μποποκέ. Ρίγουρος πάντως στο παιχνίδι. Αν σε πιάσουν, τότε φταίς εσύ. Μη χαλάς το παιχνίδι, μποποκέ. Κοκορέψουσαν τόσα ήττα τότε και ο δρόμος που ήταν ομαλός, κακοτράχαλος θα γίνει. Κακοτράχαλος θα γίνει. Ευχαριστώ για την προειδοποίηση, μποποκέ. Θα το θυμάμαι, θα το θυμάμαι. Ναι, Θόρα, θα το θυμάσαι, θα το θυμάσαι. Αλλά υποψιάζομαι ότι οι μπελάδες θα σε βρούνε όπου και να είσαι, όπου και να είσαι. Πώς ήταν στα αλήθεια η ζωή με έναν άνθρωπο? Ναι, πες. Δεν σε πείραξε έτσι? Κακός άνθρωπος. Παλταμπελάδες φέρνει. Ναι, ταραξίες. Και σκληρή. Δεν πρέπει να το ξεχνάς. Πάντως είναι το κέντρο της προσοχής, ε. Ναι, ήταν σπουδαία εμπειρία πάντως. Της λείπει ο κύριος Χρυσοθύρας. Ήταν πολύ καλός μαζί της. Αλήθεια, πήγες να δεις την καλύβα του ψόφιου αλόγου? Γύρισε ο άνθρωπος. Αλλά τη φορά αυτή έχω την αίσθηση ότι κυνηγάει μόνο εμένα. Μην είσαι απερίσκεπτος τώρα. Όχι και εσύ, όλοι θέλουν να με προειδοποιήσουν σήμερα. Υπάρχει σοβαρός λόγος. Μα είναι καλή εμπειρία. Πώς αλλιώς θα κάνω εξάσκηση στην ταχύτητα και την επιδεξιότητά μου? Υπάρχει κάποια σοφία σε αυτό. Να προσέχεις όμως, πρόσεχε. Πάντα μπαίνει. Το ελπίζω. Μπορεί αύριο να είμαι πιο τυχερός. Υπτάμενοι φτερωτοί αλήτες. Λοιπόν, αυτό είναι πρόκληση για σένα. Απέραντο σαν τη ζωή και το αλμυρό σαν στρατιωτικός, ένα χαστούκι κατά μεσής της περιοχής του υψηλωτάτου. Δεν νομίζω ότι θα αρέσουν αυτά τα νέα στη μεγαλοσύνη του. Ο Θόρ είναι στην κορυφή. Σνόγκλας μεγαλειότανε. Πού είναι? Δεν θα είναι για πολύ. Ήχνος ακόμη ήχο. Αλλά το έχουμε συνηθίσει αυτό το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα, έτσι?
Μόποκε. Τα συναρπαστικά κυνηγητά ζόρικα γίνονται όταν κουράζεσαι και κοιτάζει συνέχεια πίσω σου. Μπορεί να είμαι κουρασμένο, αλλά και ο άνθρωπο με το άλογο του κουράζονται. Και ακόμα του ξεφεύγω, ε. Όμω ο άνθρωπο, συνάλογο, μα κάνουν δύο. Ενώ από την πλευρά σου είσαι το μοναδικό στοιχείο. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα πιω στα γρήγορα νερό και έφυγα. Μόποκε. Δεν φτάνει γρήγορα να πιει. Πονηριά και ταχύτητα θα χρειαστείς. Κουράζεται. Ας κάνουμε ένα κύκλο. Ο άνθρωπος επιμένει. Προσπαθεί πολύ. Αλλά γύρω σου κοίτα και μια έκπληξη έρχεται. Οχ, όχι. Είναι δική μου αυτή η περιοχή τώρα. Πώς τολμάς και την καταπατάς. Τώρα, κινδυνεύεις τώρα. Καλύτερα να τρέξεις να σωθείς. Σέβιασα. Επιτέλους σέβιασα. Για να μάθεις τώρα. Θα σε δαμάσει ο άνθρωπος και θα φύγεις μια για πάντα από την εξοχή. Το τέλος σου, εξυπνάκια. Τώρα πει στον άνθρωπο. Θα σε πιάσω, δαίμονα, με την ασημένια χέτη. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, ωραία. Όταν θέλετε να γίνει το αδύνατο, πάτε στο φτωχό βασανισμένο Γούμπατ. Εσύ κάτι θα μπορείς να κάνεις. Πρέπει να βγάλω το σκηνή αυτό. Εσύ καλά δόντια, ε. Και τι περιμένεις να κάνω, να πηδήξω σε σοβέρο σου και να το μασουλήσω. Δεν είμαι πουλί, ξέρεις. Εκτός κι αν με τις βόλτες σου και με τις εξυπνάδες σου δεν το πρόσεξες. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι. Τι, έγινε και διάνοια ξαφνικά. Και αν ξαπλώσω. Κατάλαβα, εσύ να κοιμάσαι και εγώ να δουλεύω. Να μου λείπει. Πρέπει να βρω το δείπνο μου. Βάλε καλά φίλο σου από τα άγρια άλογα να το κάνει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλοι με εκμεταλλεύονται όπως πάντα. Ωχ, το σκηνή όχι εμένα. Παράπονο να κάνεις και έφυγα. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, ε. Τι πράγματα βλέπει κανείς. Ένα γούμπαρτ να μασουλάει, ένα σκηνή από ένα άλογο. Τι πράγμα. Ένα γούμπαρτ. Α, γούμπαρτ, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Oh!
Αυτό δεν έκανε μου. Φυσικά και το έκανε. Ξέφυγε ξεκάθαρα. 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 Όχι και τελείω ξεκάθαρα. Είχε ακόμη το σκηνή. Είχε ακόμη το σκηνή. Ο σίγουρα είχε το σκηνή, αλλά ξέφυγε. Γελίο. Το είδα με τα μάτια μου. Ο άνθρωπος είχε περάσει το σκηνή σφιχτά γύρω από το λαιμό του νεαρού Μάγκα. Πάρε το κουτσομπολιό σου τώρα και... Τέλεια προσγείωση, φοβερό. Μου πεις ότι έχεις ανόητα κουτσομπολιά για το θώρα. Για το γεγονός ότι ξέφυγε από τον άνθρωπο. Τι πράγμα. Όχι, όχι, στη τρομερή απερατοσύνη σου. Όχι τέτοια νέα. Δεν θα ήθελα να σου πω κάτι που δεν θα ήθελες να ακούσεις έτσι, ε. Πες μου. Αλήθεια είναι. Ξέφυγε και ένα γούμπατ έκοψε το σκηνή με τα δόντια του. Ένα γούμπατ. Μήπως εξουσιάζει όλα τα πλάσματα της φύσης. Ε? Δεν έχω ιδέα. Υπέρτατε, υπεροχότατε. Τότε να μάθεις. Μπορεί να ξέφυγε αυτή τη φορά ο Θώρα. Όμως θα αλλάξει η τύχη του, ε. Πίσω ότι μου έλεγες Θόρο. Συγγνώμη Θόρα, αλλά σου τα έλεγα. Προκαλείς τη μοίρα σου πάρα πολύ συχνά. Ω Μπένι, τι μια μισή μέρα ήταν αυτή που πέρασα, ε. Τι... Λυπάμαι Θόρα, αλλά θα γίνει μια μέρα και τρία τέταρτα. Βλέπω ότι είσαι εξαντλημένος, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ήμουν με τον γύρο Χρυσοθύρα. Έχει πέσει σοβαρά τραυματισμένος δίπλα στο ποτάμι. Δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Ήταν ανέστητος. Χρειάζεται βοήθεια από ανθρώπους. Τι θες να κάνω εγώ. Θέλω να παρασύρεις τον άνθρωπο για να βρει τον κύριο Χρυσοθύρα. Το ξέρω ότι σου ζητάω πολλά, όμως. Δεν πειράζει, Μπένι. Ξέρω ότι αισθάνεται σε υποχρέωση να ξεπληρώσεις τον κύριο Χρυσοθύρα για την καλοσύνη του. Έχω πάρει λίγη δύναμη. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρω. Συνέχισε με δύναμη. Θα το πιάσουμε τώρα. Από φαντάσματα. Ευχαριστώ Θώρα. Θα γίνει καλά τώρα. Νιώθω ότι ξεπλήρωσα τη χάρη που μου έκανε. Τώρα πρέπει να χρωστάω σε σένα μία. Ποτέ Μπένι, εγώ σου χρωστάω πολύ περισσότερες. Πού είναι το αστείο. Σκέφτηκα κάτι. Πώς θα το εξηγήσουν αυτό οι άνθρωποι. Νομίζω ότι προσθέσαμε άλλον ένα θρύλο στο σπουδαίο μύθο σου. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στη φύση από οπουδήποτε άλλο. Πάντα είναι καλό να ξεπληρώνεις μια χάρη και να βοηθάς ένα φίλο. Έστω κι αν ο φίλος ήταν αντίπαλος και βοήθεια ήταν να το γλιτώσει από φασαρίες που του προκάλεσε ο ίδιος. Όπως θα μάθανε σύντομα ο Θώρα.